Ελληνικά εναιχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Η πολυετή πείραμα στην αγορά χρυσού και στην εναιχειρίαση με 14 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη σας εγγυάται άμεσα μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς και απόλυτη εχεμήθεια. Η τράπεζα σας απέρριψε ένα δάνειο την στιγμή που το χρειαζόσασταν? Δεν δέχετε κινητά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση δανείου σας? Η Gold Silver Money είναι κοντά σας. Εξοφλώντας τον τόκο, το εκάστοτε ενέχειρο παραμένει στην κατοχή μας χωρίς δικαίωμα μεταπώλησης. Αγοράζουμε και εναιχειριάζουμε κοσμήματα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νομίσματα, πολύτιμες πέτρες, λίρες, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και ό,τι άλλο αντικείμενο αξίας έχετε, αποδίδοντάς σας άμεσα μετρητά χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ελληνικά εναιχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ειδικοί εκτιμητές εκτιμούν τα χρυσαφικά σας, αγοράζοντάς τα ως κοσμήματα και όχι απλά στην τιμή του χρυσού. Γι' αυτό και σας εγγυόμαστε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην διστάζετε λοιπόν να μας επισκεφτείτε, γιατί σε όποια περιοχή και αν μένετε, ένα κατάστημά μας είναι κοντά σας για να σας εξυπηρετήσει άμεσα. Ελληνικά εναιχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310 650 958 και τώρα 24ωρη εξυπηρέτηση στο νέο μας κατάστημα στην οδό Λαγκαδά 2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για αγορά, πώληση και εναιχειρίαση να θυμάστε ένα όνομα. Ελληνικά εναιχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Από το 1987 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία, προσφέροντας ρευστότητα αλλά και την σιγουριά ενός συνεργάτη μεγάλης διάρκειας. Ελληνικά εναιχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας και δώστε άμεση λύση στο όποιο οικονομικό σας πρόβλημα. Εγγύησή μας, η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 25 στον Εύοσμο. Αγνώστου στρατιώτη και Μαυρομιχάλη γωνία στην Πολύχνη. Ανδρέα Παπανδρέου 58 στο Κορδελιό. Βασιλίσσης Όλγας 87. Βασιλίσσης Όλγας 222 με Κίμης γωνία. Βενιζέλου 41 στο κέντρο. Δημητρίου Καραολή 173 στον Εύοσμο. Εγνατίας 18 στο κέντρο. Μακρυγιάννη 27 με Ευζώνων γωνία στην Ηλιούπολη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 55 στους Αμπελόκηπους. Μάρκου Μπότσαρη 39. Παναγή Τσαλδάρη και Αγαθουπόλεο στην Νεάπολη. Παπαναστασίου 126 στη Χαριλάου. Και Λαγκαδά 2 στο Βαρδάρι Θεσσαλονίκης. Ελληνικά είναι χειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ελάτε και δεν θα χάσετε.
φίλοι και φίλες, το Nights Mission βρίσκεται απόψε στην αυλαία στον Εύωσμο. 10 χρόνια λειτουργίας της αυλαίας και όλοι οι καλλιτέχνες βρίσκονται μέσα. Ελάτε μαζί μου να τους απολαύσουμε.
κανένα. Δεν μπορώ πολύ ωραία στη ψήση μίψη. Καλώς στο Βασίλη Μωυσιάδη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Θέλουμε μία ευχή. Ήρθες και εσύ, βλέπω, να τιμήσεις τα 10 χρόνια λειτουργίας της Αυλαίας. Μία ευχή θέλουμε. Εύχομαι να τα εκατοστήσει και να πάνε όλα καλά και να προοδεύει το Ποντιακό. Ήρθες να δεις όλους τους καλλιτέχνες για τους οποίους έχεις γράψει τραγούδια. Ναι, ήρθα να τους δω. Να τιμήσεις αυτούς πρώτα απ' όλα και τον. Να τιμήσω και να τους δω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλά να περάσετε μέσα. Παναγιώτη Ασλανίδης μαζί μας, φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Θέλουμε μία ευχή και από σένα για τα 10 χρόνια λειτουργίας της Αυλαίας. Εύχομαι να πηγαίνει όπως βλέπετε σήμερα. Πάντα τα ποντιακά με ενδιαφέρουν να πάνε καλά, γιατί είναι στο χώρο μας. Όλα τα ποντιακά να πάνε καλά, όπως και σήμερα βλέπω, παρόλα την Τετάρτη, είναι το μαγαζί κατάμεστο. Έχεις περάσει από την Αυλαία. Βεβαίως. Αυτό το μαγαζί παλιά λεγόταν Ακρίτες. Το είχε ένας συγχωρεμένος τώρα, ο Κώστας, από τη Δράμα. Αυτό παλιά ήταν κατηφορικό, όπως είχα εγώ το άλλο το σινεμά, το... Πώς λέγεται αυτό εδώ, το Ενιδρίο. Το Ενιδρίο. Θα ήταν σινεμάδες και ήταν κατηφορικά, έτσι θα δουλεύαμε. Δεν είχαμε χρήματα να τα παιδίσουμε, σήμερα είναι ίσα. Θα σε ξαναδούμε στην Αυλαία. Αν με προτιμούν, είναι βέβαια. Στο άμεσο μέλλον. Όχι και μια αναβάλλη.
πας θα μου καλέ, μένω πας θα μου καλέ με. Άι με τόσο σύριν εύχομαι, πας θα μου καλέ, μένω πας θα μου καλέ με. Θα έχω πούντα χρόνια, εγώ εθαρώ. Μπορεί να πήγες όμως δεν πουλεί.
να διαβάζω. Όταν πριν από 10 χρόνια ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε την αγορά, είχαμε βάλει κάποιους στόχους. Ο ένας ήταν να φτιάξουμε ένα χώρο ποδιακής διασκέδασης που δεν θα έμοιαζε με κανέναν άλλον μέχρι τότε. Ένα χώρο που θα είχε τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και θα έγραφε τη δική του ιστορία. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν να φτιάξουμε ένα χώρο που θα ήταν σοβαρός και θα παρήγει στον κόσμο του τις καλύτερες υπηρεσίες, χωρίς όμως να είναι δίθεν και χωρίς να πέσει στην παγίδα να γίνει ψεύτικος. Ο τρίτος στόχος μας ήταν να φτιάξουμε ένα μαγαζί που θα αλλάζει διαρκώς και θα μπορεί να εκπλήσει με τις αλλαγές και τις καινοτομίες του. Ήταν καιρός να ανοίξει μία αυλαία νέα στην ποδιακή διασκέδαση και να κλείσει η παλιά. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε πως πετύχαμε αυτούς τους στόχους και με το παραπάνω. Η Αυλαία έφτιαξε τη δική της σχολή στην ποδιακή διασκέδαση. Αυτό όμως δεν είναι μόνο δική μας επιτυχία. Είναι και δική σας. Τα μαγαζιά που γράφουν ιστορία δεν τα φτιάχνουν οι ιδιοκτήτες τους. Τα φτιάχνουν οι άνθρωποι που τα επιλέγουν για να ζήσουν σε αυτά τις καλύτερες στιγμές τους. Και η πραγματική δημιουργή της Αυλαίας δεν είμαστε εμείς, αλλά ο κόσμος σας. Εσείς. Όλοι εσείς. Σε αυτά τα 10 χρόνια ζήσαμε και καλές και κακές στιγμές. Κάνοντας μία αναδρομή στο δικό μου παρελθόν, σήμερα θα ξαναζήσω ουσιαστικές στιγμές και σίγουρα θα σκοτάψω πάνω σε άσχημες καταστάσεις. Η αλήθεια όμως είναι πως τα τελευταία 10 χρόνια έχω να θυμάμαι μόνο καλές στιγμές. Από το πατέρα της Αυλαίας πέρασαν μεγάλες φορές. Καλλιτέχνες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο ποδιακό τραγούδι, αλλά και νέα παιδιά που βρήκαν εδώ τη ζεστασιά και την εμπιστοσύνη που χρειάζονταν για να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε σήμερα μαζί μας όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες που πέρασαν αυτά τα 10 χρόνια από την Αυλαία. Κάποιοι βεβαίως δεν βρίσκονται μαζί μας και είναι απώντες από την απόψινή βραδιά και από τη ζωή. Επειδή όμως κινήθηκα ουσιαστικά στον εδώ χώρο, η οσμή τους και η πνοή τους είναι ανάμεσα μας. Αναφέρομαι στους δύο μεγάλους απόντες της Αποψινής Βραδιάς, τον Χρύσανθο και τον Θόδωρο Καπίνη. Δεν τους ξεχνάμε, το αντίθετο. Σήμερα που γιορτάζουμε τα 10 χρόνια της Αυλαίας, μας λείπουν περισσότερο από ποτέ. Φίλες και φίλοι, δεν θα σας κουράσω άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια η Αυλαία μιλούσε με το πρόγραμμά της, τη μουσική της και την ξέφρενη διασκέδασή της μέχρι το πρωί. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της διεύθυνσης, των εργαζομένων και όλων των καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αυλαία, όχι τόσο για τη σημερινή σας παρουσία εδώ, όσο κυρίως για τη στήριξη που μας προσφέρατε απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω όλους τους φίλους συνεργάτες, συναδέλφους, καλλιτέχνες που πέρασαν από την Αυλαία
για να μην πω τα ονόματά τους, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να έρθουν όλοι εδώ μαζί μας στην πίστα, να κόψουμε τη δεκάχρονη τούρτα και να βγούμε στην κάμερα στην φωτογραφία. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Μία ευχή θέλουμε για τα 10 χρόνια λειτουργίας της αυλαίας. Ευχή για όλο τον κόσμο ή μόνο προσωπικά για την αυλαία? Προσωπικά για την αυλαία, η αυλαία γιορτάζει. Λοιπόν, εύχομαι αυτό το μαγαζί να κρατήσει, διότι εδώ μέσα διαιωνίζεται η παράδοση. Εδώ μέσα σβήνουμε κάθε πόνο και λύπη, διασκεδάζοντας όλοι μαζί, χέρι-χέρι. Καλησπέρα Φόρη. Καλησπέρα σας. Θέλω να μου πεις μία ευχή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της αυλαίας. Λοιπόν, εύχομαι αυτό το μαγαζί, αν και φέτος είμαστε σε αυτό το μαγαζί, εγώ Δημήτρης ο Καρασαβίδης. Περάσατε από εδώ, πότε? Περάσαμε από εδώ φέτος. Εντάξει, εύχομαι επιτυχίες και τις υπόλοιπες σεζόν. Εντάξει, το μαγαζί αυτό, τι να πω, πάντα επιτυχίες για αυτό το μαγαζί και να είναι πάντα καλά ο Σιώπης και η Σοφία. Γιατί είναι εκτός από καλοί επαγγελματίες και πάρα πολύ υπέροχοι άνθρωποι, ναι. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Θέλουμε και από σένα μία ευχή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της αυλαίας. Η αυλαία είναι ένα μαγαζί που έχει γράψει ιστορία και έχει φτιάξει τη δική του σχολή στην ποντιακή διασκέδαση. Εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια πάντοτε επιτυχία, γιατί είναι σίγουρο ότι έχουμε ανάγκη από ποντιακά μαγαζιά που να προσελκύουν κόσμο και κυρίως νέο κόσμο όπως η αυλαία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα. Μία ευχή θέλουμε και από σένα για την αυλαία για τα 10 χρόνια. Η αυλαία την ευχή την έχει πάρει από τον κόσμο που τη στηρίζει και που την υποστηρίζει σε ό,τι και αν κάνει. Εύχομαι έτσι να συνεχίσει αυτό το μαγαζί. Έχει μάθει να δουλεύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χάρη του Κώστα. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάντα να συνεχίσει επιτυχίες. Πάντα επιτυχίες. Έχεις περάσει από την αυλαία? Πριν 6 χρόνια, το 2001, μαζί με τον Δημήτρη Καρασαβίδη, με τον Πιπερίδη, τον Ανανιάδη και ο Χρύσανθος φυσικά. Και ήρθε σήμερα να τους θυμίσεις? Όπως όλοι οι καλλιτέχνες ήρθανε, τιμή μου και εμένα ήταν να παρευρεθώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Ανανιάδης μαζί μας. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Θέλω και εσύ με τη σειρά σου να ευχηθείς κάτι για την αυλαία. Σήμερα κλείνει τα 10 χρόνια λειτουργίας. Ναι. Θα ευχηθούμε. Εύχομαι τα καλύτερα σε αυτό το χώρο που λέγεται αυλαία, στον Κώστα το Σιώπη, να συνεχίσει το έργο που κάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι μόνο 10 χρόνια, παραπάνω. Εύχομαι για άλλα 100 χρόνια να πω. Να αντέξουμε, να αντέξουμε. Να αντέξουμε, να αντέξει. Και να χαρίζει στον κόσμο και σε όλους εμάς τους καλλιτέχνες αυτές τις ωραίες βραδιές που ζούμε και σήμερα. Έχεις συνεργαστεί με την αυλαία? Ναι, ήμουν εδώ πέρα 2 σεζόν. Εμπειρίες θέλω να μου πεις, πώς περάσαμε? Εμπειρίες είναι καλύτερες εμπειρίες. Για μένα ήταν ένα
Πολύ μεγάλο σχολείο η Αυλαία. Από την Αυλαία γενικότερα ή ειδικότερα από τον Κώστα το Σιώπη? Γιατί αυτά είναι συνώνυμα. Ξέρεις, και... Κώστα Σιώπη ίσον Αυλαία. Ναι, το ίδιο είναι, γι' αυτό λέω την Αυλαία. Πολύ καλές εμπειρίες. Για μένα ήταν σχολείο. Με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό μας το είπαν κι άλλοι. Τι κάνει, άρα ο Κώστας Σιώπης, τι κάνει ο Κώστας Σιώπης στους καλλιτέχνες? Βοηθάει τους καλλιτέχνες και ειδικά τους νέους σαν και εμένα. Στέκεται κοντά τους. Πόσα χρόνια έχει που ξεκίνησες? Να τραγουδάω. 14 χρόνια. Α, είσαι παλιός. Σε ηλικία όχι, σε τραγούδι, ναι. Στο τραγούδι, στο ναι, ναι. Πάνω. Εντάξει, ηλικίες δεν μετράμε εδώ. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Oh, no.
Κώστας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις μία ευχή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της αυλαίας. Εύχομαι να τα καθοστήσει η αυλαία και πάντα να έχει επιτυχίες. Με καλές δουλειές, έτσι όπως πήγε τα 10 χρόνια να πάει άλλα 100 χρόνια. Πες μου λίγο τις εμπειρίες που έχεις από εδώ. Ήμουνα ίσως από τους τυχερούς που πέρασα από αυτόν τον χώρο εδώ, γιατί πραγματικά όποιος καλλιτέχνης περνάει από εδώ έχει μεγάλες αναμνήσεις, τόσο από την αγάπη του κόσμου όσο και από τη συμπεριφορά του προσωπικού εδώ και του καταστήματος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας. Θέλουμε και από σένα μία ευχή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της αυλαίας. Φαντάζομαι... Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία και να τα κατοστήσει. Είναι ό,τι καλύτερο, να έχει πάντα επιτυχίες. Έχεις περάσει από εδώ. Τη σεζόν του 2003-2004, αν δεν κάνω λάθος. Η εντυπώση σου. Μέσα σε ένα κλίμα παρέας και με φίλους και γνωστούς πάντα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί σε πειράζουνε, σε βρήκαν μικρό. Ο Γιάννης ο Πολυχρονίδης, τον πήρατε συνέντευξη. Όχι, θα πάμε αμέσως εκεί τώρα. Θα πάρετε συνέντευξη και από τον Γιάννη τον Πολυχρονίδη. Μουσκεμά με κάνει. Για να του πετάς εσύ λουλούδια, εντάξει. Ναι, αυτά έτσι είναι, αμοιβαία είναι. Γιώργος Ιωαννίδης. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Πολυχρονίδης μαζί μας, φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Θέλουμε να πεις και εσύ με τη σειρά σου κάτι, να ευχηθείς την αυλαία και στον Κώστα το Σιώπη για τα 10 χρόνια. Γιατί μας πέτα λουλούδια. Δεν ξέρω, είναι τα φιλαράκια από εδώ, Γιώργος ο Ιωαννίδης και ο... Τα πειραχτήρια. Όταν το Διοδοσιάδης, ναι, τα πειραχτήρια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Κώστα το Σιώπη που αυτά τα 10 χρόνια μα διασκέδασε. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα. Έχεις περάσει από την αυλαία τα ούλη, παίζεις. Όχι, δεν έτυχε να περάσω από την αυλαία. Κάποια άλλη στιγμή μπορεί να συνεργαστούμε τον Κώστα του Σιώπη. Απλά ήρθες να τους θυμίσεις. Ναι, άμπρο. Τα ούλη παίζεις με τα ούλη. Τα ούλη, σε ευχαριστούμε πολύ, ναι, καλή καλά, συνέχεια. Θα ευχηθούμε και τα επόμενα χρόνια να έχει την ίδια επιτυχία που είχε όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα κάνουμε αναπόλυση του παρελθόντος, του λαμπρού παρελθόντος. Περάσαμε εδώ μέσα πολύ ευχάριστες στιγμές και εύχομαι και η συνέχεια να είναι ανάλογη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπάμπη, μία ευχή για την αυλαία. Να συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει. Είναι... τα καλύτερα ποντιακά μαγαζιά αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και μπορεί να συνεχίσει έτσι. Όλοι οι καλλιτέχνες, οι καταξιωμένοι πόντι έχουν περάσει από εδώ και να συνεχίσει έτσι. Τις καλύτερες μου ευχές. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Γεια σας. Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία. Ό,τι το καλύτερο, γιατί αξίζει ο Κώστας και η Σοφία. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
και μας έχουν αποδείξει με τη δουλειά τους ότι τόσα χρόνια το μαγαζί έχει αντέξει στη διασκέδαση στην Ποντιακή και τους εύχομαι τουλάχιστον άλλα 100 χρόνια. Έχεις περάσει από εδώ? Ναι, ήμουνα 2 χρόνια μαζί με τον Αλέξη Παραχαρίδη. Οι εμπειρίες σου? Πάρα πολύ καλές. Ήμουνα πολύ ευχαριστημένος. Ο κόσμος μας αγκάλιασε πολύ καλά. Και εύχομαι ό,τι το καλύτερο και για όλο τον κόσμο, υγεία και ευτυχία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτης Κοκκαλίδης. Στάθης Πορφυρίδης μαζί μας, φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, Στάθη. Καλησπέρα σε όλους. Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία? Σήμερα γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας. Τι θα ευχηθούμε? Θα ευχηθούμε πάντα επιτυχίες. Να συνεχίσει έτσι δυνατά. Να συνεχίσει έτσι δυνατά και πάντα να μας χαρίζει όμορφες βραδιές με αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες. Πάντα να μας διασκεδάζει. Πες μου λίγο τις εμπειρίες σου, συνεργάστηκες με την αυλαία. Θα συνεχιστεί η συνεργασία? Είμαι 2 χρόνια τώρα συνεχόμενα στην αυλαία. Ενδεχομένως θα είμαι και την επόμενη σεζόν. Πολλές εμπειρίες. Τι αποκόμισες από την αυλαία και από τον Κώστα το Σιώπη? Γενικότερα όταν ήρθα εδώ ήμουν παιδάκι, ας το πω έτσι καλλιτεχνικά. Δηλαδή... Ακόμα είσαι παιδάκι. Ναι, εντάξει είμαι μικρός ακόμα, αλλά σαν αυτό που λέμε καλλιτεχνική οντότητα, το πώς θα συμπεριφερθείς, το πώς θα είσαι, το πώς θα μιλάς είναι η αμεσότητα που θα έχεις με τον κόσμο, η επαφή είναι... Το έμαθα εδώ μέσα. Εδώ μέσα κατάλαβα πώς θα πρέπει δηλαδή να είσαι, όχι θα πρέπει, το πώς το έβγαλα αυτό το πράγμα, δηλαδή να σου βγει από μόνο του είναι το όλο το θέμα. Εδώ μέσα όντως μου βγήκε γιατί έτσι λίγο μεγάλωσα. Εδώ ξεκίνησες? Ξεκίνησα από το παρακάτω. Εκεί είναι πιο παραδοσιακό το μαγαζί και εκεί ήμουν πιο μικρός βέβαια. Εδώ μέσα... Είχαμε και την προηγούμενη φορά. Έτσι. Εδώ μέσα ήταν, είναι άλλο το... Μεγάλωσα, έτσι ας το πούμε, μεγάλωσα εδώ μέσα. Ορίμασα. Και γενικότερα έτσι απέξα πολλούς φίλους. Στη καινούργια σεζόν, Στάθη Πορφυρίδη θα έχει? Κατά 90% ναι. Αναμένουμε να σε δούμε λοιπόν το χειμώνα. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους και πάλι εμείς εδώ. Εμείς ξέρεις, είμαστε εδώ έτσι κι αλλιώς. Συνέχεια. Έτσι είστε. Παρασκευή, Σάββατο. Και όλος ο κόσμος φέτος στήριξε πολύ την αυλαία, ελπίζω και του χρόνου να συμβάλλουμε. Έκανε τρομερή εντύπωση το ότι σήμερα και καθημερινή γίνεται ένας χαμός. Σήμερα γιορτάζει η αυλαία, είναι τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες, τόσα μεγάλα ονόματα. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Γιατί φαντάζομαι ότι όλος αυτός ο κόσμος αύριο δουλεύει, έτσι. Μην το ξεχνάμε, όντως δουλεύει, αλλά είναι μεγάλα τα ονόματα που έχουν έρθει εδώ, γιορτάζουμε σήμερα και αξίζει τον κόπο να διασκεδάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ Στάθη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Στάθης Πορφυρίδης. Σου κύφαλο κομφερόν.
μας φίλοι και φίλες. Καλησπέρα Θόδωρε. Να είστε καλά, καλησπέρα. Τι θα ευχηθούμε? Εύχομαι ο φίλος μου ο Κώστας ο Σιώπης και η Σοφία η Αμανατίδου να είναι πάντοτε γεροί, να χαρίζουν όμορφες στιγμές στον κόσμο και πάντοτε να κάνουν τις καλύτερες καλλιτεχνικές τους επιλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή διασκέδαση. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα. Είσαστε από Γερμανία? Ναι. Εγώ είμαι από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Ο συμπέδωρος είναι Γερμανία. Ήρθαμε τώρα για να διασκεδάσουμε για την αυλαία. Είναι ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της δυτικής Θεσσαλονίκης που μας διασκεδάζει και περνάμε πάρα πολύ καλά. Τι θα ευχηθούμε για τα 10 χρόνια? Ό,τι καλύτερο, υγεία, ευτυχία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Και πάντα τέτοια να μας έχει ο κύριος Κόμπης. Να μας πει δύο λόγια και η κυρία Μαρία. Καλησπέρα κυρία Μαρία. Καλησπέρα. Είσαστε από Γερμανία? Εμείς όχι, η συμπέθερή μου είναι από Γερμανία. Το ζευγάρι από εδώ. Τα παιδιά. Η συμπέθερή μου και η νύφη μου είναι από Γερμανία. Πώς περνάτε στην αυλαία? Πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι παλιά χαμόνας της αυλαίας. Από μικρό κοριτσάκι είμαι στην αυλαία. Έρχεστε συγκράτη. Πάρα πολύ. Να όλα μας τα νιάτα στην αυλαία. Να ευχηθούμε να τα εκατοστήσουν. Βεβαίως. Να τα εκατοστήσουν να είναι γεροί και οι ιδιοκτήτες και να, είναι, να χαρίσουν και... Και όλος ο κόσμος και να έρχεται να χρησιμοποιεί. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Στον Κώστα το Σκόπι και στην αυλαία. Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια λειτουργίας. Όλα να πάνε καλά
πρόγραμμά του να συνεχίσει όπως απόψε και όλη τη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και πάντα καλό γλέντι. Θα το δείξουμε αυτό στη Γερμανία. Το πιστεύω. Θα μας δουν και οι Έλληνες εκεί. Πολύ. Και θα είναι ευχάριστοι να δούνε κάτι το ποντιακό. Γιατί το λησμονούνε. Υπάρχουν πολλοί πόντι εκεί. Πάρα πολύ. Και τους λείπει. Και θα γερόμασταν να έρχονταν κάποιος άξιος τραγουδιστής για να μας προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλη την Γερμανία και σε όλους τους Έλληνες εκεί. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Εσείς να είστε πάντα καλά και να περνάει όλος ο κόσμος ωραία και ευχάριστα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.
Έτσι επιτυχία να έχουν και ο κόσμος να έρχεται στα μαγαζιά. Έχεις περάσει από την αυλαία? Έχω έρθει σαν... Σαν πελάτης, ναι. Δεν έχεις συνεργαστεί ποτέ? Ακόμα όχι. Έπεται στο άμεσο μέλλον, φαντάζομαι. Γιατί όχι, μπορεί. Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Τι κάνουν εδώ, οι φίλοι σου τι κάνουν? Ζηλεύουνε. Βάμπης και Βανατζίδης, φίλοι και φίλες. Μαζί μας και ο κύριος Κώστας Αμαρτζίδης. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα σας. Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία? Να τα χιλιά σου, τι άλλο. Με υγεία, με αγάπη και πάντα να έχουμε τέτοια πράγματα, όπως είναι η σημερινή βραδιά. Έρχεστε συχνά εδώ? Ναι, έρχομαστε συχνά. Το αισθανόμαστε το μαγαζί του σαν το σπίτι μας. Είστε καλός χορευτής, που είπατε πριν. Βεβαίως. Καλλιτέχνης πάνω στο χώρο. Είστε πόντιος? Σκυρός πόντιος. Ευχηθούμε λοιπόν να συνεχίσουν έτσι δυνατά. Βεβαίως. Υγεία, με αγάπη και να κρατάνε την παράδοση, ας πούμε, για να είμαστε και εμείς χαρούμενοι και να περνάμε καλά. Τι θα μας πείτε για τον Κώστα τον Σιώπη? Για τον Κώστα τον Σιώπη δεν είναι ανάγκη να μιλήσω εγώ. Το ξέρει όλος ο κόσμος, ας πούμε. Είναι μοναδικός καλλιτέχνης στο είδος του. Ξέρει να στείλει το μαγαζί του πάρα πολύ καλά, ας πούμε. Και περνάμε και εμείς πάρα πολύ. Ακριβώς. Και περνάμε και εμείς πάρα πολύ καλά κοντά του, ας πούμε. Και εκτός του μαγαζιού κάνουμε και
παρακάτω και άλλα μαζί του. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα, καλή συνέχεια. Καλησπέρα κορίτσια. Γεια σου. Το όνομά σου? Άννα. Άννα, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα, τι θα ευχηθούμε στην αυλαία? Καλές δουλειές, πάνω απ' όλα. Πάντα επιτυχίες όμως και σήμερα. Και ό,τι καλύτερο, ξέρω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το ονοματάκι σου? Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία? Καλές δουλειές και πάντα τέτοια. Έρχεστε συχνά? Όλο το χειμώνα εδώ. Είστε πόντιες? Ναι. Δεν σας φαίνεται, βρε κορίτσια. Δεν φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σου Άκη. Γεια σου Άννη. Πώς περνάμε στην αυλαία? Τέλειο όπως πάντα. Τι θα ευχηθούμε? Σήμερα κλείνουν τα 10 χρόνια λειτουργίας. Πάντα να είναι γεμάτο όπως σήμερα. Καλές δουλειές. Και πάντα να μας χαρίζουν τα γλέντια που έχουμε κάνει όλο αυτό το καιρό. Είσαι πόντιος. Σκυρός. Έρχεσαι συχνά? Κάθε Παρασκευή. Πώς σας έχουμε εντοπίσει καμιά Παρασκευή? Στα κριτικά τα γλέντια ήσουν? Όχι, δυστυχώς έχω εξετάσεις και απουσίαζα, αλλά έχω μάθει ότι γινόταν της τρελής. Πώς πάνε οι εξετάσεις? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μια χαρά. Στο τέλος θα δούμε. Στο τέλος κυρίζει το γαμπρό. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ πολύ, γεια σου. Γιάννης Δασκουλίδης μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα παιδιά. Θέλω να μου ευχηθείς και εσύ με τη σειρά σου για την αυλαία. Σήμερα κλείνει τα 10 χρόνια λειτουργίας. Τι να ευχηθούμε στην αυλαία και γενικότερα στον Κώστα το Σιώπη. Γιατί Κώστα Σιώπη είσαι στην αυλαία, έτσι. Θα ήθελα να ευχηθώ πάντα τέτοιες επιτυχίες, όπως εδώ και 10 χρόνια ξέρει να μας διασκεδάζει όπως κανένα άλλο μαγαζί, κατά τη γνώμη μου. Του χρόνου περιμένουμε με μεγάλη περιέργεια τους καινούργιους καλλιτέχνες για να περάσουμε όπως περνάμε εδώ και 10 χρόνια. Εσύ έρχεσαι συχνά? Σε έχω εντοπίσει πολλές φορές εδώ. Φέτος νομίζω ότι έχω λείψει γύρω στα 3 με 4 σαμπάτα. Στα κριτικά γλέντια, ξέρω. Ναι. Γιάννης Δασκουλίδης. Χρήστος Τσαπακίδης μαζί μας. Γεια σας Χρήστο. Καλησπέρα. Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία? Πρώτα απ' όλα καλές δουλειές και για τον κύριο Κώστα Σιώπη να είναι πάντα δυνατός, γερός, να κάνει τέτοιες ωραίες δουλειές όπως και φέτος που είχε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα και μακάρι να πάνε όλα καλά και να είμαστε εδώ και του χρόνου παρέα με όλους τους καινούριους καλλιτέχνες που τα φέρει. Θα ερχόμαστε συχνά. Γιατί όχι, αν μπορούμε, γιατί όχι. Σάββατο εδώ. Βέβαια. Και ένα πόρτα με φαίνε, πόη να ηλίτε
ένας και ο ισχυρό Βαρσαλάβας θα σιλωμάς να δέτσι και ο ισχυρό Βαρσαλάβας θα σιλωμάς να δέτσι. Γεια σου και πάλι Κώστα. Μας κυνηγάς όπου πάμε για ξεκούραση από πίσω μας. Πριν μας πετούσαν λουλούδια, ξέρεις, γινόταν ένας χαβαλές, οπότε δεν μιλήσαμε. Και δεν σοβαρά. Πες μου λίγο, έχεις συνεργαστεί με την Αυλαία? Έχω συνεργαστεί μία σεζόν. Μαζί με το συγχωρημένο το Χρήστατο και το Καρασαβή το Δημήτρη. Και το Θόδωρο το Βεργιώτη. Σε εντυπώσεις σου θέλω να μου πεις. Από Αυλαία, από Κώστα Σιώπη, γενικά Λάστε, από όλη τη συνεργασία. Το κέντρο Αυλαία το ξέρει όλος ο κόσμος, ξέρει τι προσφέρει, ξέρει την ποιότητα, ξέρει το προσωπικό γενικώς, ακόμα και τη διεύθυνση του καταστήματος. Είναι αξιόλογο προσωπικό, αξιόλογο μαγαζί. Είναι τιμή και καμάρι στους καλλιτέχνες για να τραγουδάνε σε αυτό το μαγαζί, γιατί έχει ένα πολύ υπέροχο κοινό. Επίσης, ακόμα και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Μιλάω για το ζευγάρι έτσι, Κώστας και Σοφία, πολύ καλά παιδιά, ξέρουν, είναι επαγγελματίες, καθαρά επαγγελματίες. Πάνω απ' όλα ο Κώστας είναι και οργανοπαίκτης και ξέρει και τον πόνο των καλλιτεχνών και το θέλω του κόσμου. Και αυτό βλέπετε ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος τόσο ανάλογα. Τόσο ωραία. Γίνεται καθημερινή ημέρα και γίνεται ένας πανικός. Εγώ εύχομαι σε αυτό το μαγαζί να τα κατοστήσει, να δουλέψει άλλα 100 χρόνια έτσι πως πάει, με τον ίδιο ρυθμό, να προσφέρει αυτό που προσφέρει στον κόσμο. Ακούραστα, στο κόσμο, εκεί, έτσι. Στους ρυθμούς της Γιατί κάθε χρόνο και έχει τις εκπλήξεις αυτό το μαγαζί, δίνει κάτι το διαφορετικό στο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και αυτό είναι που ζητάει και ο κόσμος φυσικά και αυτό είναι που θέλει και η διασκέδαση, έτσι. Κώστα Θεοδωσιάδη, θα ξαναδούμε στην Αυλαία? Κοίταξε, ο καλλιτέχνης πάντα είναι για τα μαγαζιά, για τη διασκέδαση. Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε σε τίποτα και ούτε μπορούμε να το αποκλείσουμε. Οι καλλιτέχνες είμαστε για τα μαγαζιά. Κάποια στιγμή, είμαστε δηλαδή, για τη διασκέδαση γενικώς. Έτσι. Δεν αποκλείω τίποτα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Κώστας Θεοδωσιάδης. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα, Άννη. Τι θα ευχηθούμε εδώ για την Αυλαία που κλείνει σήμερα τα 10 χρόνια λειτουργίας? Θα ευχηθούμε να τα εκατοστήσει. Είναι 10 χρόνια. Είχα την τύχη να δουλέψω κι εγώ σε αυτά τα 10 χρόνια. Συνεργάστηκα, ναι. Περάσαμε ένα χρόνο πολύ όμορφα. Βλέπεις και τι γίνεται σήμερα που κάλεσε. Καμός. Ναι, αν και καθημερινή. Αν και καθημερινή, αλλά ήρθαν όλοι οι καλλιτέχνες που πέρασαν από την Αυλαία. Τιμήσαν την Αυλαία. Τιμήσαν, και ο κόσμος τίμησε τους καλλιτέχνες. Βέβαια, είναι ένα μαγαζί που πραγματικά κρατάει το ποντιακό. Και δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια πολύ, πολύ καλά. Ένα χρόνο πέρασα πολύ όμορφα εδώ. Εύχομαι στην Αυλαία να τα εκατοστήσει και θα να κάνει πάντα τέτοιες βραδιές. Θα σε ξαναδούμε στην Αυλαία? Δεν ξέρω, φέτος όχι, αλλά ο καιρός θα δείξει. Μπάμπης Ιορδανίδης, φίλοι και φίλες. Ευχαριστώ. Υπάρχουν συνεχιστές να είναι τα παιδιά τους συνεχιστές, τέλος πάντων, και να ανοίξουν κι άλλες αυλές για το ποντιακό στερέωμα και να υπάρχουν, γιατί έχουμε πολλούς μουσικούς και πολλά παιδιά που παίζουν λίρα και τραγουδάνε και που έχουν να απορροφηθούν και έχουν να δώσουν το δικό τους στίγμα στο ποντιακό τραγούδι, στην ποντιακή παράδοση. Σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Στάθης Νικολαίδης, φίλοι και φίλες. Θόδωρος Μανουσακίδης μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Όλα καλά. Περνάμε ωραία μορφά εδώ. Τι θα ευχηθούμε στην Αυλαία? Θα ευχηθούμε 10 χρόνια ζωής και παραπάνω, όσο μπορούν να κρατάνε τον κόσμο εδώ στον Εύωσμο και να πηγαίνουν καλύτερα. Είσαι πόντιος? Δεν φαίνομαι.
Μου είπες πριν ότι κάνεις τα πρώτα σου βήματα πάνω στο τραγούδι. Τα πρώτα μου βήματα, ναι. Τώρα μιλάμε, μπορεί του χρόνου να είμαι στο Κυλκής στις Μορφές. Έχεις εμφανιστεί σε κάποιο μαγαζί? Έχω εμφανιστεί στο Μύθρο Σάγκε Σταρ, σε κάποιους χορούς, σε κάποιους και στην αυλία επίσης. Αλλά εντάξει. Είσαι στα πρώτα πρώτα βήματα. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας περιμένω στις Μορφές του χρόνου. Είμαστε υπό συζήτηση, αλλά... Με την καινούργια τη σεζόν, φαντάζομαι. Ναι, ναι, καινούργια σεζόν. Και καλοκαίρια σε κάποιες εμφανίσεις, εκπλήξεις για τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Εντοπίσαμε και τον Μιχάλη Σιώπη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Θέλω και εσύ με τη σειρά σου να μας πεις δύο λόγια. Γιορτάζετε τα 10 χρόνια σήμερα λειτουργίας της αυλαίας. Γιορτάζουμε τα 10 χρόνια λειτουργίας της αυλαίας. Μόνο της αυλαίας, γιατί το μαγαζί λειτουργεί 23 χρόνια, όχι μόνο 10. Ναι, μας είπε κάποιος από τους καλλιτέχνες ότι παλαιότερα ήταν με άλλη ονομασία. Ναι, ξεκίνησε αρχικά με Ντέφι, μετά πήγε Τούνελ και τελικά έγινε αυλαία. Πάντα με Κώστα Σιώπη. Πάντα με Κώστα Σιώπη. Δεν έλειπε ποτέ από εδώ. Ο Μιχάλης Σιώπης είναι ο συνεχιστής. Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία? Εμείς θα ευχηθούμε να τα εκατοστήσει βέβαια, να μας χαρίζει πάντα τέτοιες μοναδικές βραδιές, ποντιακές και λαϊκές, κατά κύριο λόγο ποντιακές και κριτικές. Μας αρέσαν πάρα πολύ οι κριτικές βραδιές φέτος που κάνατε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και οι τηλεθεατές μας, δεν ξέρω. Ναι, ναι, είχαμε τηλέφωνα πολλά από τηλεθεατές που τους άρεσε πολύ το κριτικό γλέντι. Κάποιοι δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν ήρθαν, περιμένουν να ξαναγίνει γλέντι για να έρθουν. Κριτικό. Ναι, αφού μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε μας καλομάθετε με τα κριτικά. Είδες. Όχι, για να μην λέτε ότι λέω ψέματα. Ο κόσμος πρέπει να περιμένει τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο ξανά να ανοίξει το μαγάζι. Τι να κάνουμε, υπομονή. Εμείς θα ευχηθούμε να τα εκατοστήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ είσαι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Να είμαστε κι εμείς καλά. Εσύ είσαι εδώ. Εσύ. Ο Μιχάλης Σιώπης παραμένει εδώ. Παραμένει. Έτσι, κάποιες εμφανίσεις το καλοκαίρι. Έχουμε εκδηλώσεις, σαν γάμοι, έτσι, πανηγύρια διάφορα. Αλλά η έδρα μας παραμένει. Η έδρα μας είναι πάντα η αυλαία. Πάντα. Μιχάλη Σιώπης, φίλοι και φίλες. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Καλησπέρα, Σταύρη. Καλησπέρα σας. 10 χρόνια αυλαία. 10 χρόνια αυλαία, εγώ είμαι τα δύο τελευταία τώρα. Και θα συνεχίσεις, φαντάζομαι. Και θα συνεχίσω, ναι. Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία? Καλές δουλειές, στο Σιώπη υγεία και καλές ιδέες με τα καλά προγράμματα που κάνει. Εντάξει, 5 χρόνια και ο μπαμπάς μου πριν, έχουμε και παρακαταθήκη. Συνεχιστείς όσο μπορώ να τον βγάλω ως πρόσωπο. Είσαι εσύ με τον μικρό τον Πορφυρίδη. Με τον Πορφυρίδη, ναι. Συνεχίζεται εδώ στην αυλαία. Ναι, και ο Μιχάλης ο Σιώπης. Είμαστε καλό team. Εντάξει, και το χρόνο πάλι εδώ. Βλέπω τρομερή προσέλευση του κόσμου σήμερα, αν και καθημερινή, έτσι. Εντάξει, πολύ καιρό είχαν να μαζευτούν τόσοι μαζί οι καλλιτέχνες. Ο κόσμος λογικό ήταν να έρθει να τους δει, να τους θαυμάσει. Και πιστεύω ότι ήταν όμορφη φράγη. Να τους θυμίσει. Να τους θυμίσει φυσικά. Βέβαια είναι όπως τιμάει τους καλλιτέχνες, έτσι και οι καλλιτέχνες τιμούν τον κόσμο. Σίγουρα έτσι. Είναι οι υποστηρικτές μας αυτοί. Χωρίς τον κόσμο δεν είμαστε τίποτα. Πες μου κάτι, η αυλαία τέλος. Τελείωσε. Η αυλαία τέλος μόνο για γάμους, είναι ανοιχτά κάποια Σάββατα. Τώρα είναι τα πανηγύρια, οι γάμοι, οι εκδηλώσεις, συλλόγους. Να βοηθάμε και τους συλλόγους. Φαντάζομαι. Αν προλάβουμε, πρώτα είναι να διασκεδάσουμε τον κόσμο και εντάξει. Και μετά όλα τα άλλα. Αναμένουμε να σας δούμε λοιπόν το χειμώνα. Το χειμώνα πάλι με τον Πορφυρίδη. Τώρα το άλλο το team δεν ξέρω αν χρειάζεται, αν πρέπει να το πω, όχι αν χρειάζεται. Εντάξει. Εγώ και ο Πορφυρίδης θα είμαστε σίγουρα. Σαν έκπληξη. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας την αυλαία της απόψινής βραδιάς, έχω δίπλα μου τον Κώστα Σιώπη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα πλέον. Καλημέρα, τι ωραία. Ποτέ διέξει. Όχι, όχι. Ακόμα καλά είμαστε. Α, γιατί γίνεται χαμός μέσα. Συνεχίζουν αυτόητα. Πες μας δύο λόγια. Εμείς να ευχηθούμε να τα εκατοστήσετε, έτσι, καλές δουλειές, το χειμώνα πάλι εδώ μαζί σας. Εντάξει, και να τα εκατοστήσουμε είναι λίγο δύσκολο, αλλά... Γιατί θα κουραστούμε. Εύχομαι. Έχουμε άξιο συνεχιστή. Γεια σου. Ναι. Το Μιχάλη το Σιώπη. Ο Μιχάλης θα συνεχίσει. Ο οποίος θα αναλάβει αυτός. Δεν θέλουμε πολλά χρόνια. Λίγα και καλά. Περίμενε, μην γράψεις τώρα, δε. Καληνύχτα. Γεια σου. Καληνύχτα. Τι να κάνω, συγγνώμη, ρε Διονύση. Ωραίο σκεπτικό, κύριε Κώστα. Πάρα πολύ ωραίο και απέδωσε. Συγχαρητήρια.
Ξέρεις. Την βραδιά τη θέλουμε όμως, Τον κύριο Οδυσσέα σε παρακαλώ. Την βραδιά τη θέλουμε, γεια σας. Από το Μέγα είστε. Από το Μέγα, ναι. Ωραία. Συγχαρητήρια το κανάλι σας και να έχει τέτοιες επιτυχίες με τέτοια μαγαζιά να μπορούμε να αισθανόμαστε έτσι όμορφα. Να γίναμε αυτοκόλλητοι με τον Κώστα το Σιώπη. Να διασκεδάζουμε έτσι όμορφα. Είναι Παρασκευή, Σάββατο δεν έχουμε άλλη δουλειά. Είναι ένας εξαίρετος κυρίος ο οποίος κρατάει 15 χρόνια μέσα στο στερεόμα αυτό το καλλιτεχνικό που λέγεται Ποντιακό και θα συνεχίζει να υπάρχει. Και να μαζεύει όλο τον κόσμο. Για τον κύριο Κώστα. Είναι εκπρόσωπος μας και τον ο Κώστας Σιώπης το έχει καταφέρει όλο αυτό. Κώστας Σιώπης, ναι. Εμείς είμαστε 35 χρόνια συνεργάτες, ξέρεις. Εμείς, άσε τώρα, που γνωριζόμαστε από 35 χρόνια, εντάξει. Είναι μια αυτά δεν τα λέμε. Ιστορία, αυτά δεν τα λέμε. Ιστορία, τα χρόνια μας δεν τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πες μου τι εύχεσαι για το μέλλον της αυλαίας. Σαν Κώστας Σιώπης, τι εύχεσαι, τι θέλεις να δεν γίνει. Δεν είναι το τι εύχομαι, είναι το τι θα επιβάλλω στον εαυτό μου. Έτσι. Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε καινούργια θέματα και καινούργια πράγματα. Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εγώ εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να μην αλλάξει η νύχτα της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Αυτό θέλω. Θέλω να συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε και παλιά και όπως λειτουργούμε μέχρι τώρα, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, ας μην αναφερθούμε τώρα. Κάνεις τη διαφορά όμως. Θέλω να συνεχίσουμε να λειτουργούμε το ίδιο καλά και σωστά και εύχομαι να γίνουν και άλλα μαγαζιά και να συνεχίσουμε κι όλοι. Δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε όπως βλέπετε, δεν διακρίναμε. Εμένα μ' άρεσε πολύ στο λοιπόν, θέλω να υπάρχει δουλειά για όλους, όλα τα μαγαζιά να δουλεύουν, θέλω, έτσι, αυτό. Και πιστεύω να μας αφήσει η πολιτεία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μας αφήσει η πολιτεία, γιατί αυτό είναι σημαντικό πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Με την καινούργια σεζόν, κριτικές βραδιές θα έχουμε. Το είπα πριν και στο Μιχάλη, ότι είχαμε πολλά τηλέφωνα στην εκπομπή. Θα έχουμε. Ψάχναν αυτές τις κριτικές βραδιές και λέω παιδιά sorry αλλά τελειώσαμε. Έχουμε ξεκίνησα κάτι και θα το συνεχίσω. Με την καινούργια σεζόν. Ναι, θα το συνεχίσω. Βέβαια ακόμη σκέφτομαι πώς και με ποιο τρόπο. Και από ό,τι μου είπε ο Μιχάλης είχατε και εσείς πολλά τηλέφωνα. Γιατί οι μέρες είναι δύσκολες. Έχουμε μια λειτουργία εδώ, προσπαθώ να τα συνδέσω και τα δύο μαζί. Πες μου κάτι. Έχουμε να σε ρωτήσω να κάτι. Εμείς δύσκολες μέρες στην αυλαία δεν είδαμε ποτέ. Πώς γίνεται αυτό. Πού τις βλέπεις εσύ τις δύσκολες μέρες, πες μου. Έχει δύσκολες μέρες. Τι, Σάβα, κανένα πρόβλημα εδώ, φίλοι μας. Αμοντάρι στα πλάνα, λέει η κυρία Άννη. Καλημέρα. Ποιο είναι το FTM, το κανάλι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πάντα ωραίες κυρίες έχεις δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα ωραίες κυρίες. Δείς το ραδιονίσι, γιατί τώρα πρέπει να χαιρετήσω πάλι. Λοιπόν, όχι, όχι, δεν θα χαιρετήσουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Όλοι περνάνε και φεύγουν. Σκόπις εδώ πάνε και την Παρασκευή και το Σάββατο κλασικά. Ευχαριστούμε που μας θυμίσατε. Συνεχίζουμε με την καινούργια σεζόν, με αλλαγές. Θα έχουμε και κριτικά, τα οποία ζητάει ο κόσμος. Φορτιακά κλασικά. Θα προσπαθήσω να το ρυθμίσω σωστά. Ταλαντεύομαι. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Έχω και το ποντιακό μου. Πρέπει να βάλω και το κριτικό έτσι όπως χρειάζεται. Θα, δεν ξέρω, θα το ρυθμίσω πάντως ότι θα υπάρχουν, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ εύχομαι και πάλι να τα εκατοστήσετε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας. Που μας έγισε εδώ είστε, όλο το βράδυ. Ναι, συνέχεια κοντά μας. Είστε εσύ, κάτσε εδώ. Που είστε μαζί μας. Αγαπάμε την αυλαία και τον Κώστα τον Σιώπη. Αν και μη πόντια. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έλα, έλα. Έχω εδώ ένα φίλο. Έτσι, κοίταξε. Αυλαία. Τι θα ευχηθούμε στην αυλαία. Κλείνει 10 χρόνια σήμερα. Να τα εκατοστήσει. Α, τώρα να τα εκατοστήσει. Εγώ καπελάκι δεν πήρα. Κάνω παράπονα. Τι. Μέσα. Καπελάκι κόκκινο. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο που πάει με το μαγιό μου. Δώσε. Πώς θα πάμε το καλοκαίρι στη θάλασσα. Πάει με τα ρούχα. Πάει με τα ρούχα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας. Μέχρι σήμερα είσαστε κοντά μας και μας στηρίζετε.
Και θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να τα εκατοστήσετε. Και εσένα και το κανάλι και το φίλο μου το Διονύσιο εδώ πέρα που το ταλαιπωρούμε συνεχώς, αλλά δεν πειράζει. Βλέπω ότι ο Διονύσης μας αγαπάει και αυτός. Να είστε καλά, Κώστα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλά να περάσει όλους ο κόσμος στις διακοπές τους. Χάρη. Και ξανά μαζί. Οκτώβριο στην Αυλαία. Αυλαία, το καλύτερο μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σας. Αυλαία. Αυλαία. Το καλύτερο μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Είμαι σεφ, είμαι στα καλύτερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κώστας είναι από τα καλύτερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Τιμή μου να δουλέψω κάποτε με τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας ή η Αυλαία. Ένα και ταυτό. Ένα και ταυτό, ένα και ταυτό. Τιμή μας να ερχόμαστε στον κύριο Κώστα, πάνω απ' όλα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε και πάλι το χειμώνα. Κώστα Σιώπης, φίλοι και φίλες, 10 χρόνια Αυλαία.
Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Η πολυετή πείραμα στην αγορά χρυσού και στην ενεχειρίαση με 14 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη σας εγγυάται άμεσα μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς και απόλυτη εχεμήθεια. Η τράπεζα σας απέρριψε ένα δάνειο την στιγμή που το χρειαζόσασταν? Δεν δέχεται κινητά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση δανείου σας? Η Gold Silver Money είναι κοντά σας. Εξοφλώντας τον τόκο, το εκάστοτε ενέχειρο παραμένει στην κατοχή μας χωρίς δικαίωμα μεταπώλησης. Αγοράζουμε και ενεχειριάζουμε κοσμήματα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νομίσματα, πολύτιμες πέτρες, λίρες, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και ό,τι άλλο αντικείμενο αξίας έχετε, αποδίδοντάς σας άμεσα μετρητά χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ειδικοί εκτιμητές εκτιμούν τα χρυσαφικά σας αγοράζοντάς τα ως κοσμήματα και όχι απλά στην τιμή του χρυσού. Γι' αυτό και σας εγγυόμαστε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην διστάζετε λοιπόν να μας επισκεφτείτε, γιατί σε όποια περιοχή και αν μένετε, ένα κατάστημά μας είναι κοντά σας για να σας εξυπηρετήσει άμεσα. Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310 650 958 και τώρα 24ωρη εξυπηρέτηση στο νέο μας κατάστημα στην οδό Λαγκαδά 2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για αγορά, πώληση και ενεχειρίαση να θυμάστε ένα όνομα. Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Από το 1987 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία, προσφέροντας ρευστότητα αλλά και την σιγουριά ενός συνεργάτη μεγάλης διάρκειας. Ελληνικά ενεχειροδανειστήρια Gold Silver Money. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας και δώστε άμεση λύση στο όποιο οικονομικό σας πρόβλημα. Εγγύησή μας, η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 25 στον Εύωσμο. Αγνώστου στρατιώτη και Μαυρομιχάλη γωνία στην Πολύχνη. Ανδρέα Παπανδρέου 58 στο Κορδελιό. Βασιλίσσης Όλγας 87. Βασιλίσσης Όλγας 222 με Κίμης γωνία. Βενιζέλου 41 στο κέντρο. Δημητρίου Καραολή 173 στον Εύωσμο. Εγνατίας 18 στο κέντρο. Μακρυγιάννη 27 με Ευζώνων γωνία στην Ηλιούπολη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 55 στους Αμπελόκηπους. Μάρκου Μπότσαρη 39. Παναγίτη Τσαλδάρη και Αγαθουπόλεως στην Νεάπολη. Παπαναστασίου 126 στη Χαριλάου. Και Λαγκαδά 2 στο Βαρδάρι Θεσσαλονίκης. Ελληνικά είναι χειροδανειστήρια Gold Silver Money. Ελάτε και δεν θα χάσετε.